αφορά την τοπική ιστορία και τις παραδόσεις και την παράδοση για όσον αφορά τον Οδυογέννη. Τη σχέση του με τους Κορινθίους, τη σχέση του με τον Αλέξανδρο, τις απόψεις του, τις φιλοσοφικές. Ο κοινικός φιλόσοφος, ο ιδρυτής της κοινικής σχολής. Τα μπαλονάκια, γιατί τα έχεις στα χέρια του? Το αφήνουμε γιατί είναι για το τέλος. Είναι για κλείσιμο της εκδήλωσης για τα παιδιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχουν μέσα ρίσεις του ίδιου του Διογέννη. Ή που λέγονται ότι είναι του Διογέννη. Εντάξει? Αυτό είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η βιβλιοθήκη να βγει έξω. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μία από τις δράσεις. Έχουμε πάρα πολλές. Έχουμε 36 δράσεις. 31 δράσεις τις έχουμε αναφέρει. Αυτή είναι μία από τις πολλές. Και αύριο θα επαναληφθεί με παιδιά μικρότερης ηλικίας και με προσαρμοσμένο το πρόγραμμα για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Τα παιδιά εδώ είναι από 13 μέχρι 15, είναι παιδιά του γυμνασίου. Είναι μέλη δηλαδή που έρχονται και παρακολουθούν στη βιβλιοθήκη? Βεβαίως, συνήθως ναι, είναι ήδη φίλοι της βιβλιοθήκης τα παιδιά αυτά και γνωρίζουν και έχουν δηλώσει. Όμως επειδή βλέπουμε ότι έρχονται και παιδιά που βλέπουν ότι κάτι γίνεται εδώ, συμμετέχουν κανονικά. Βεβαίως, βεβαίως. Αναζητώ άνθρωπο μέσα στο πρόγραμμά μας. Αφορά τον Οδυογέννη, τον φιλόσοφο Διογέννη, θα πούμε κάποια πράγματα για αυτόν σε λίγο. Αλλά πριν από όλα αυτά, χρειάζεται να γνωριστούμε όσο γίνεται, μια και είναι στα δημοτικά σχολεία. Παιδιά που βεβαίως κάποια γνωρίζεστε ήδη, αλλά είναι έστω και ένα να υπάρχει που να μην γνωρίζετε, μπορεί να μην το γνωρίζετε οι άλλοι. Αξίζει τον κόπο να κάνω αυτόν τον κύκλο, τον γνωρίζετε.